είπε αν θα είναι. Βασικά να πούμε την αλήθεια πια. Πες την αλήθεια, ο Κώστας Σουρός την τελευταία μέρα της εκπομπής της Φέης Κορδά είπε στον κύριο Ποφάντη, αν δεν απατώμε, ναι, ότι ουσιαστικά δεν θα είναι του χρόνου στη Φέη. Ότι συζητάει με κάποιο άλλο σταθμό. Αν κάτι έχουν να του πούνε, αν ήθελε δηλαδή να του κάνει μια αντιπρόταση ο Αντένα. Ο Αντένα, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχε να του κάνει κάποια αντιπρόταση, Γιώργο. Ή και αν του είχε, ήταν κάτι που δεν τον ενδιέφερε. Ναι, αποκάλυψε. Τελικά θα είναι στον πλευρό της Αδελφίας Γερμανού. Ναι, δεν μας το, δεν μας το λέει ακριβώς. Επειδή ακόμα μας το λέει πλαγίως. Επειδή υπάρχει μια σύμβαση που λύγει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή πρέπει να λήξει η σύμβαση και μετά. Και η ανακοίνωση πρέπει εμείς να γίνει ξέρουμε, και το κανάλι. Ναι, εμείς ξέρουμε ότι ο Τσουρός έχει κλείσει. Εκείνος βέβαια μας είπε ότι ρε παιδί μου με φέρνει σε δύσκολη θέση, είναι λυπητή η θέση μου. Λέει ότι έχω συζητήσει για την επόμενη χρονιά, ναι, κανονικά, και να σου πω και κάτι, εμένα πολύ θα μου αρέσει με την Αταλία. Είναι πολύ ωραίος ο Τσουρός. Πάμε να τον δούμε και ερχόμαστε. Από τα δελτία ειδήσεων και το πολιτικό ρεπορτάζ, τα τελευταία δύο χρόνια τον είδαμε σε ένα ρόλο τελείως διαφορετικό, καθώς βρέθηκε στο πάνελ του πρωινού και το πλευρό της Φέης Κορδά, δίνοντας το δικό του στίγμα στην εκπομπή. Ο Κώστας Τσουρός ρισκάρει και ξεχωρίζει. Η Μυρτό Τζοτζόκου τον συνάντησε και ο δημοσιογράφος αποκάλυψε στην κάμερα των αποκαλυπτικών το τηλεοπτικό του μέλλον. Σε βλέπω μαυρισμένο. Πες μου πώς θα πέρασες στη Σκιάθο μαζί με το Θέμη Γεωργαντά. Περάσαμε καταπληκτικά στη Σκιάθο μαζί με το Θέμη. Πάντα περνάμε ωραία με το Θέμη. Είχαμε και την εμπειρία την πρώτη μας να κάνουμε σκι αυτή τη φορά με δάσκαλο τον Γιώργο Αγγελόπουλο και καταλαβαίνεις ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία. Τα καταφέραμε όμως. Πέρασαμε πολύ ωραία, μαύρισα, ξεκουράστηκα. Με το που τέλειωσε η εκπομπή, φύγαμε κατευθείαν για τρεις μέρες, πήγαμε στη Σκιάθο. Μία εβδομάδα τώρα χωρίς το πρωινό. Πώς σου φαίνεται? Καταπληκτικά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και μόνο που δεν έχεις το πρωινό ξύπνημα είναι διαφορετικό. Η εκπομπή τελείωσε την προηγούμενη Παρασκευή. Τελειώσαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Όλα τα παιδιά εκεί δέσαμε φέτος, όπως και πέρυσι. Δεν έχω κανένα παράπονο από το πρωινό και απλά πλέον είναι η ώρα να ξεκουραστούμε, είναι καλοκαίρι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος για όλους, αλλά εσείς τα πήγατε εξαιρετικά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έδειξαν τα νούμερα τηλεθέασης. Τώρα πια που τελειώσαμε μπορούμε να το πούμε, ότι κρατήσαμε γερά, ενώ ο Αντένα γενικότερα είχε ένα θεματάκι με τα νούμερα αυτή τη φορά. Το πρωινό κράτησε και έμεινε στα ποσοστά που ξέραμε και αυτό οφείλεται φυσικά στη ΦΕΗ και σε όλους εμάς που καθημερινά με μεγάλη προσπάθεια κάνουμε παρέα με τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που θέλουμε είναι να νιώθουμε ότι ο κόσμος κάνει παρέα μαζί μας. Πες μου πώς είναι η συνεργασία σου με τη Φέη Κορδά εδώ και δύο χρόνια. Πλέον με τη Φέη είμαστε φίλοι. Αυτό. Δηλαδή μετά από δύο χρόνια μπορώ να πω ότι με τη Φέη έχουμε φιλικές σχέσεις και τα επαγγελματικά μπορούν να κάνουν πέρα, αλλά η φιλία μένει. Στην τελευταία εκπομπή έκανες έναν ενηγματικό αποχαιρετισμό. Αποχωρείς τελείως από την εκπομπή, ισχύει αυτό που γράφεται? Η αλήθεια είναι ότι στο πρωινό δεν θα είμαι. Στο πρωινό δεν θα ξαναείμαι. Ήταν μια απόφασή μου να μην συνεχίσω τρίτη χρονιά στο πρωινό. Το συζήτησα και με τη Φέη. Ήταν ενήμερη. Νομίζω ότι όσο το έκανα καλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αποκόμισα όλες τις εμπειρίες που έπρεπε να αποκομίσω και που ήθελα να αποκομίσω. Προσέφερα όσο μπορούσα σε αυτήν την εκπομπή. Νομίζω ότι τρίτη χρονιά δεν θα είχα κάτι παραπάνω να δώσω. Οπότε αποφάσισα να μην συνεχίσω εκεί. Δεν ήθελα άλλο να συνεχίσω στο ίδιο κόνσεπτ, δηλαδή σε μια πρωινή εκπομπή. Το έκανα, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Μ' αρέσει, δηλαδή, εγώ έχω στη ζωή μου το ρητό πέτρες που δεν κυλάνε, χορταριάζουν. Οπότε είμαι μια πέτρα που θέλω να κυλάω για να μην χορταριάζω. Οπότε τα δύο χρόνια νομίζω ότι όταν υπάρχει αρκετά. Τώρα τι θα κάνεις, έχεις συζητήσει για του χρόνου? Θα κάνεις κάτι στο ενημερωτικό κομμάτι? Έχω κάνει συζητήσει για του χρόνου. Θα κάνω κάτι, απλά επειδή δεν είναι κάτι σίγουρο ακόμα, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν θέλω. Ναι. Στην ψυχαγωγία. Θα συνεχίσω στην ψυχαγωγία. Στον Αντένα θα συνεχίσεις του χρόνου? Θα... Ή μιλάς και με άλλα κανάλια? Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν είναι κάτι σίγουρο ακόμα. Μιλάς όμως με άλλα κανάλια? Γενικά συζητάω. Υπάρχει περίπτωση να σε ξαναδούμε κάποια στιγμή στο πρωινό? Ποτέ δεν λέω ποτέ. Όπως δεν έλεγα ποτέ ότι από την ενημέρωση θα πάω στην ψυχαγωγία, έτσι και δεν λέω και σε αυτό. Δεν λέω ποτέ. Το πρωινό ήταν μια εκπομπή στην οποία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μου τέριαζε νομίζω. Με τη Φέη ήμασταν καταπληκτικά. Οπότε, αν θέλει η Φέη κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο να ξανασυνεργαστούμε, θα ξανασυνεργαστούμε. One day, baby, we'll be all...
Πολλές φορές που έχεις πει τη γνώμη σου, έχεις μετανιώσει για κάποια σχόλια που είπες ή για τον τρόπο που τα είπες? Όχι. Συνήθως δεν μετανιώνω για αυτά που λέω, γιατί αυτά που λέω είναι αυτό που πιστεύω. Οπότε επειδή έχω συνηθίσει να λέω αυτό που πιστεύω, μετά δεν το παίρνω πίσω. Επειδή υπήρξε ένα θέμα που έχω ακούσει ότι λένε ότι τότε με τη Μαρία Κορινθίου είχα πάρει πίσω αυτά που είπα κτλ. Δεν τα πήρα ποτέ πίσω. Απλά εξήγησα στη Μαρία για ποιο λόγο τα είπα. Άλλο αν γενικότερα πέρασε προς τα έξω, τα πήρα πίσω. Η άποψή μου είναι η άποψή μου και θα τη λέω. Η Μαρία Κορινθίου έκανε και νέα φωτογράφηση. Την είδα φυσικά. Το είδα και αυτό που είπα ήταν ότι κρίμα που έχει τελειώσει η εκπομπή. Αυτό.